Χαίρετε, τι κάνετε, πώς είσαστε. Μια χαρά, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Σήμερα δεν ξέρω κάτι, με έχει πειράξει την ατμόσφαιρα. Όλα τα γκρίζω όπως η κίνηση. Ναι, είναι η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Είναι λίγο ηλεκτρισμένη. Είναι. Α, σήμερα θα κάνουμε... Α, ναι, πριν, ξεχάσαμε τις καλησπέρες. Πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά, Κύπρο, μέχρι... Στα σύνορα. Μ' αρέσει πολύ ανατολικά, δυτικά, βόρεια και νότια. Την πιο γλυκιά καλησπέρα μου είναι σε Ελλάδα, σε κάθε μεριά της Ελλάδας και όχι μόνο. Αμερική, έτσι. Καναδά, Λονδίνο. Ναι. Όπου και αν μας βλέπετε. Έτσι. Τι έχεις κάνει σήμερα εσύ εδώ? Α, σήμερα θα κάνουμε... Να σου πω, σήμερα είναι τιμή Σένεγκεν. Ναι, λεμονάκι. Μ' αρέσει το λεμονάκι. Θα Σούπερ. Χρησιμοποιήσουμε σήμερα και λάδι εκλεκτό. Αγαπημένο. Με μυρωδιά. Με μυρωδιά. Αχ, σούπερ. Λοιπόν, μέχρι να πάμε να δούμε τα γλυκά, εσείς τι ακριβώς θα κάνετε. Θα μπείτε στο zoomomorpha.gr, θα δείτε όλες μας τις συνταγές στο Μύρης Ελλάδα. Θα μας κάνετε like στο Zoom Όμορφα για να κερδίσετε πολλά δώρα και εσύ. Ναι. Και εσύ. Θα κερδίσω δώρα. Και εσύ. Να κάνω like. Και θα μπείτε και στο YouTube. Συνδρομητές μας. Εδώ θα γίνουμε πολλοί. Έτσι. Ούκο λίγοι. Εντάξει, πάμε. Εντάξει, πήγαμε. Υλικά. Για τη χοιρινή τηγανιά θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια χοιρινό, 2 πιπεριές κόκκινες, λάδι, λεμόνι, άριστο, αλάτι, πιπέρι. Για τη σος γιαουρτιού θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, 1 κουταλάκι κάρι, 2 κουταλάκια λεμόνι, 2 κουταλάκια μουστάρδα, λάδι, αλάτι και πιπέρι. Τι θέλεις, Εφ, τι θέλεις. Τίποτα, μέσα στην πρασινάδα είμαστε, μέσα στην... Γιατί ερικέται, μες στη... μας προσέχει. Μέσα στο λαχανικό. Σου έχω λαχανάκι να το χρησιμοποιήσεις. Αυτό, θα το ψιλοκόψουμε να το φάμε σαλάτα. Ερικέται πάντα φυτά μας. Θα μας τα πάει όλα. Δεν σας βλέπω καλά. Να σου πω, θέλεις να πάρεις ερευνητικά συστατικά από λεμόνι. Βεβαίως. Εντάξει. Φράσκο λεμόνι. Ωραία, για να σε δω. Λοιπόν, αρχίζουμε πρώτα. Με το ελαιόλαδο. Κάτσε εδώ, θαυμάζω. Θαύμασε εσύ, θαύμασε. Θα φτιάξουμε κανένα ωραίο γλυκό. Κιδόνι, μαρμελάδα, φράουλα, νεράτζι και έχουμε και. Πω. Αυτό να το πει στον πατέρα μου να έρθει να το φτιάξει. Ναι. Τα γλυκά. Εκείνο φτιάχνει ωραία γλυκά. Ποιο είναι το αγαπημένο του? Γεια σου, μπαμπά. Κιδόνι. Κιδόνι. Ωραία, κιδόνι. Το κιδόνι. Αν με πάει στο χωριό, μαζεύει τα κιδόνια, γυρίζει και τα φτιάχνει. Από τη λαγή δεν αγοράζει. Έχουμε ρίξει λαδάκι μπόλικο. Έχουμε ρίξει με άρωμα λιμόνι με υπογραφή άριστον που αγαπάω πάρα πολύ. Από τη γλυκιά μου την καλαμάτα. Καλαματιανό. Κοίτα εδώ. Λάδι από ελιά με άρωμα λεμόνι. Είχα πάει, δεν σου είπα, ναι, όταν είχε γίνει η Εξποτρόφ. Α, μάλιστα. Έγινε, πότε έγινε, έγινε το... Το περασμένο Σαββατοκύριακο. Το Φεβρουάριο. Ναι. Όχι, τι ήταν το περισσότερο. Κάτι ήταν. Μια έκθεση είδα. Αχ, Παναγίτσα μου, λοιπόν. Παρακολουθούσα. Καλά. Παρακολουθούσα. Πώς πηγαίνουν να δοκιμάσουν όλα τα λαδάκια που έχει άριστον από διάφορες γεύσεις. Α, ήταν και άριστον, δεν ήμουν. Δεν πήγε. Είναι τέλειο. Πού υπάρχει. Λοιπόν. Κύριε, εδώ κατασέβη μου. Τα σέβη μου, δεν υπάρχουν. Και χωρίς λεμόνι μυρίζει λεμόνι. Μυρίζει λεμόνι. Και το νιώθεις κιόλας. Είχε κάνει η μαμά, τι δοκιμασία, μια κονσέρβα είχε ανοίξει που ήθελε να φτιάξει, έτσι της ήρθε. Και μου παίρνει το λεμόνι και με το βάζει το λάδι. Τέλειο στον ουρανίσκο. Αφήνει μια γεύση, ρε παιδί μου. Ναι. Ελληνάρες, όλα. Τι κάνουν οι Έλληνες. Όλα τα. Τι κάνουν οι Έλληνες. Τα λάδια της αφήνουν αρώμα. Και ιδιαίτερα η τρούφα. Λοιπόν, ψιλοκόβουμε εδώ. Θα έχουμε χρησιμοποιήσει πάρα πολύ, μάλιστα. Ακριβώς. Και είναι η πιπεριά μας. Είναι και ακριβή το πιάνο, ε. Πανάκριβη. 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 Όλο τσακπινιές μου είσαι. Μέχρι να... Τώρα αυτό τι θα μου κάνεις, μεζεδάκια. Τι θα κάνουμε μεζεδάκι σήμερα. Ένα μεζεδάκι. Όπως ήταν τώρα, μα κόβαμε και ανανά μέσα, δεν θα πήγαινε. Και ανανά και πάπια μπορεί να βάλει. Ό,τι θέλει. Okay. Και χυμό ανανά. Τύπου γλυκόξινο εννοούμε, τύπου.
Ναι, μπορούμε να ρίξουμε και μέλια μας Έλληνα. Και να ρίξουμε και μπούκοβο. Θα γίνει μπαρούκι. Πόση ώρα θέλουμε? Δεν θέλουμε πολύ ώρα. Ήδη τηγανίζεται. Θα πάω στο site μου. Βεβαίως, και ρίχνω εγώ τις πιπεριές μέσα μέχρι να γίνει. Zoomomorpha.gr. Μαθαίνετε, διαβάζετε, παρακολουθείτε τα πάντα. Το zoomomorpha.gr σας προτείνει κάθε στιγμή με ένα κλικ. Διασκεδάζουμε, δοκιμάζουμε, κερδίζουμε, κουβεντιάζουμε, τριγυρίζουμε. zoomomorpha.gr. Για τη χοιρινή τηγανιά θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια χοιρινό, 2 πιπεριές κόκκινες, λάδι, λεμόνι, άριστο, αλάτι, πιπέρι. Για τη σος γιαουρτιού θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, 1 κουταλάκι κάρι, 2 κουταλάκια λεμόνι, 2 κουταλάκια μουστάρδα, λάδι, αλάτι και πιπέρι. Euronet Home. Στην καρδιά του Πειραιά στη Γούναρη θα βρείτε ό,τι θέλετε για το σπίτι σας και τον επαγγελματικό σας χώρο. 100% ελληνική εταιρεία με τα καλύτερα προϊόντα. Euronet Home. Με εξειδικευμένο προσωπικό που παρέχουν τις γνώσεις τους και τις υπηρεσίες του καταναλωτή. Ασυναγώνιστες τιμές στα προϊόντα ενηλίκων. Πάνες, βραγκάκια, υποσέντονα σε όλα τα νούμερα ή μεγέθη. Euronet Home. Για ασύγκριτες τιμές στην καρδιά του Πειραιά. Λοιπόν, κοντεύει και τώρα σβήνουμε με το λεμονάκι. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βρείτε ό,τι γεύση θέλετε σε λάδι από άριστον και φυσικά να βρείτε και βαλσάμικο σε όλες τις πανέμορφες και ιδιαίτερες γεύσεις. Δοκιμάστε τις, ψάξτε να τις βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Φαρισκιά. Μου ήρθες δηλαδή με original ριγανούλα. Βέβαια. Τι ωραία που είναι, λοιπόν, παιδί μου, η φύση. Και το αφήνουμε και φτιάχνουμε τώρα τη σάλτσα γιαουρτιού που είπαμε. Και λοιπόν, σάλτσα γιαουρτιού. Θα τη συνοδεύσουμε ή θα τη βάλουμε μαζί? Θα δεις. Α, θα δω. Βέβαια. Μουστάρδα, γιαούρτι, πιπέρι, αλάτι. Βεβαίως θα βάλουμε και αλατάκι. Κάντε like, κάντε like. Και λαδάκι. Κι άλλο. Λεμόνι, λάδι λεμόνι. Με λεμόνι. Και λεμονάκι πάλι. Και θα βάλουμε και μισό κουταλάκι κοφτό κάρι. Κάρι. Μια χαρά είναι κάρι. Λοιπόν. Όλα εσύ τα κάνεις, εγώ δεν κάνω τίποτα. Ανακατεύουμε. Ριγανούλα θα την βάλει. Ριγανούλα θα βάλουμε. Είσαι των διαφορετικών, αν και θα έλεγα ότι είσαι λίγο κλασικός μερικές φορές, αλλά μου κάνεις. Είμαι κλασικός. Είσαι κλασικός. Αλλά ναι. Η σημερινή εποχή θέλει ό,τι τρέλα θέλεις. Θα μας κάνεις όμως και κανένα τρελό κι άλλο. Σούσι, ρε παιδί μου, να φάω τα χέρια σου. Θα φανάξω το φίλο μας τον Νίκο. Να φάτε σούσι από τα χέρια μου και ο Ευαγγελισμός θα γεμίσει ολόκληρο. Δεν σε αρέσει. Μόνο να εφημερεύει, ε. Δεν σε αρέσει, ε. Το σούσι, ναι. Καθόλου. Εντάξει. Λοιπόν, είναι έτοιμη. Ωραίο χρώμα. Ωραίο. Και όσο το αφήνεις θα παίρνει και άλλο χρώμα. Ακριβώς. Κάτσε λίγο, τι δεν έχουν γίνονται εδώ, θέλεις χαρτάκι, εξαλώ. Μομέντο, λίγο χαρτάκι, μπράβο. Όσο θέλεις, 10 ποδίκες εδώ έχουμε. Α, εντάξει τότε. Κανένα πρόβλημα. Μένω ανήσυχος. Μου φαίνεται εδώ χαρτί καμιά φορά.
Λοιπόν, και την προσθέτουμε μέσα στην κατσαρόλα. Α, μέσα. Ναι. Το νόμιζα να την είχαμε στο πλάι. Όχι. Είναι διαφορετικό. Εντελώς διαφορετικό. Κοίτα να δεις τι μαθαίνεις, ε. Άριστον σε άριστον. Έγραψες πάλι. Γι' αυτό είπαμε ότι θα γίνει κάτι διαφορετικό στο διαφορετικό. Βλέπω εγώ την παγετούλα θα φάω τώρα, θα θυμαστώ εγώ. Να σας κάνω live, περιμένετε λίγο να βλέπουμε. Έτσι. Ανακατεύουμε όλα τα υλικά μαζί, παίρνουν όλα τα αρώματα. Με την υπογραφή των ειδικών. Λοιπόν, μύρισε Ελλάδα, μην πεις. Μύρισε. Το λεμόνι, κυρίαρχο στοιχείο. Λοιπόν, και τώρα θα μου δώσεις το πιατάκι. Βεβαίως. Βέβαια. Ωραία είναι η γεύση του. Να σου πω εγώ τι κάναμε, γιαούρτι. Τι. Λοιπόν, άκου τι κάνω. Αλλάζω συνέχεια, δηλαδή έχω όλες τις γεύσεις από βαλσάμικο από άριστον, ωραία. Mm. Κάθε φορά λοιπόν κάνω και κάτι διαφορετικό. Ρίχνω λίγο λάδι, είτε σκέτο χωρίς να έχει μυρωδιά, είτε κάποια μυρωδιά που μου αρέσει. Ή αντίστοιχη θα βάλω σε βαλσάμικο, θα το ανακατέψω και θα ρίξω μέσα ξύσμα από, πώς το λέμε, που ξύνω το αγκουράκι. Ξύσμα από αγκουράκι και μετά από εκεί βάζω μπόλικο αγκούρι, κανονικό αγκούρι, το αγκούρι μας, το έχω ξύσει, έχω βάλει το ζουμάκι του. Βάζω και αυτό, βάζω και το βαλσάμικο, βάζω και λίγο άνηθο, ανακατεύω καλά και έλα να δεις μετά τι γίνεται. Ακούγεται ωραίο. Βεβαίως. Και έχω και άλλη συνταγούλα, θα την κάνουμε. Ωραία. Άρα, έγραψες πάλι. Άρα με έχουν καλέσει σε ένα σπίτι όταν είναι έτοιμο, ναι, λέει. Ναι. Άρα περιμένω να δοκιμάσω και αυτά. Βεβαίως, ναι. Έχουν κάτι εξωγήινους. Τα χέρια τώρα τελείωσε. Τελείωσε. Μισό λεπτό, έχουν κάτι εξωγήινους που φύγανε. Ναι. Γι' αυτό επειδή φύγανε, γι' αυτό θα κάνουμε πάρτι τώρα. Μ' άρεσε. Στο καλό. Καλά να περάσετε. Αυτά να πέφτουν καλά εξωγήινοι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλεις να κεφαλαιώσουμε τι κάναμε. Είναι το πιάτο μας. Είναι τέλειο. Λοιπόν, το χρώμα του είναι μια ξεχωριστή τηγανιά. Λέγε, σήμερα. Λοιπόν, τηγανίζουμε κανονικά, σβήνουμε με το λεμονάκι. Στο τέλος που φτιάξαμε τη σως του γιαουρτιού και την ψήσαμε μαζί με το λιγάκι για να μαριναριστεί όλο μαζί. Ναι, ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Το λεμόνι είναι ωραίο. Και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις από μεζεδάκι, να πιεις μια μπύρα, ένα κρασάκι. Ένα ρακόμελο. Μέχρι, ένα ρακόμελο, όχι ρακόμελο. Φέρτε το γιατί μ' αρέσει. Όχι ρακόμελο, σε αρέσει το ρακόμελο. Ρακί σκέτο, εντάξει. Mm. Αλλά ρακόμελο γλυκό δεν πάει. Από εκεί, στο μισό συνεργείο, από εκεί πέρα. Α, εντάξει. Αλλιώς είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μεζεδάκι για να καθίσουν να φάνε στη βεράντα τους το καλοκαίρι, το χειμώνα. Τα σέβη μου, κύριε Λούκα. Τα σέβη μου. Τα σέβη μας. Σας αγαπάμε πολύ. Και εγώ σας αγαπάω πάρα πολύ. Α, διατροφολόγο έχουμε. Για πάμε να δούμε. Φιλιά πολλά τη συνταγή μας. Φιλιά πολλά. Πού θα τη δούνε. Πού θα τη δούνε στο YouTube. Αμέ και στο Facebook. Τι εξελίξεις. Αμέ τώρα τα έχω μάθει όλα. Έχω κάνει σκονάκι. Αμέ. Και πας και κάνεις εκεί και like και σε βλέπω εκεί πέρα. Κοινοποιείς. Και κοινοποιώ κιόλα. Έχω μάθει εκεί να πατάω δύο κουμπιά. Κυκλοφορείς με το αυτοκίνητο και βλέπουν τη φάτσα σου παντού. Εδώ πέρα έχουμε γεμίσει όλα τα θέατρα της Αττικής. Έτσι, έτσι, έτσι. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια για τη δουλειά σας. Πάρα πολύ ωραία δουλειά και εγώ σας αγαπώ πάρα πολύ. Φιλιά πολλά. Το συνοδεύω, το τρώω όπως θέλω. Ναι. Πέρα ψωμάκι, αρτίνα και έφυγα. Ψωμάκι. Μα γίνεται. Έτσι και το ευχαριστιέσαι. Το αυτοκίνητό σας είναι η ζωή σας. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας είναι δίπλα σας για τη δική σας ασφάλεια. Η υπογραφή μας σε αυτοκίνητα Skoda και Toyota αλλάζει ό,τι ξέρατε μέχρι τώρα για τα συνεργεία αυτοκινήτων.
Σε εμάς θα βρείτε ό,τι ανταλλακτικά χρειάζεται το αυτοκίνητό σας. Το έμπειρο προσωπικό μας είναι δίπλα σας για κάθε πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσει το όχημά σας. Δώστε την αξία που επιβάλλετε στο αυτοκίνητό σας και επιλέξτε σωστά. Siani Service. Το αυτοκίνητό σας μένει μόνο από βενζίνη στο Siani. Τίποτα άλλο. Siani Service. Ραδιοταξί Ερμής. Εξυπηρέτηση σιγουριάς και ασφάλειας. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο. Εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις με συνέπεια. Εγκαταστήστε δωρεάν την εφαρμογή Ερμής Radio Taxi ή καλέστε να σας εξυπηρετήσουμε. Είμαστε κοντά δεύτερη φορά και το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι κάνεις Βασίλη, πώς είσαι? Μια χαρά. Ομορφαίνεις τη ζωή μας, πολύ έξυπνα, πολύ όμορφα και πολύ υγιεινά. Χαίρομαι πάρα πολύ αν μπορώ να το κάνω αυτό. Θα μπορέσεις να το κάνεις αν μου απαντήσεις σε μια πολύ σοβαρή ερώτηση που σου έχω. Το λέω για τις τηλεθεάτρες. Για να ακούσω. Υπάρχει μαγικό ραβδάκι που μπορώ να χάσω γρήγορα κιλά κλείνοντας τα μάτια μόνο? Μαγικό ραβδάκι έχει μόνο Harry Potter, μαράκι. Α, ωραία. Δυστυχώς. Κάνει τη διαφήμιση του Harry Potter. Με τη διατροφή δεν μπορούμε να μπούμε σε μαγικά τερτύπια χωρίς να πληρώσουμε τουλάχιστον το αντίτιμο. Mm. Ακούω πολλές φορές για χρήση συμπληρωμάτων, για χρήση ουσιών, για όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά όμως έχουν κινδύνους. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Είναι αυτά που λες τώρα, μας κάνουν πολύ ωραίο το σώμα και ναι, ωραία. Όχι απαραίτητα. Α, όχι, απαραίτητα. Μας βοηθάνε. Ναι, mm-hmm. Μας βοηθάνε. Να εξηγήσουμε λοιπόν το πώς και το τι. Υπάρχουν διατροφές, όπως ξέρει ο κόσμος, την Atkins, την Dukan, αυτές που λέμε πρωτεϊνικές. Όλες οι πρωτεϊνικές λοιπόν είναι οι δίαιτες ταχείας απώλειας. Όμως, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να μην χάσουμε μόνο περιττό βάρος, να χάσουμε και χρήσιμο βάρος. Oh. Έτσι. Πώς θα το ναι. ξέρουμε αυτό? Αυτό δεν μπορούμε να το πετύχουμε μόνοι μας. Θέλουμε τη συμβουλή ενός ειδικού για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Και οπωσδήποτε πρέπει να το ελέγξουμε πριν το ξεκινήσουμε. Ωραία, εγώ θα σε πάω τώρα αλλού. Δεν θέλω να πάω σε έναν ειδικό. Έχω βαρεθεί τους ειδικούς. Δεν θέλω τίποτα από όλα αυτά. Ωραία, τότε μην κάνεις τίποτα ακραίο πάνω από 3 μέρες. Πολύ ωραία. Θέλεις να με βοηθήσεις αυτό? Ναι, αμέ. Λέμε και πρωτεϊνικές δίαιτες. Αν λοιπόν για ένα τριήμερο, μέσα στο μήνα, mm-hmm. αυτό το τριήμερο, για να ακούσω. Εμείς τρώμε μόνο πρωτεΐνες, σαν να λέμε ένα απλό παράδειγμα, ομελέτα για πρωινό, έτσι, μια μπάρα πρωτεΐνης για δεκατιάνο και από εκεί και δεν πέρα... Αν έχουμε μπάρα πρωτεΐνης? Μπορούμε να βάλουμε γιαούρτι άπαχο. Ωραία. Πάνω κάτω είναι το ίδιο πράγμα, έχει πολύ μικρή ποσότητα σε υδατάνθρακες, πολύ μικρή ποσότητα σε λίπη που άπαχο, δεν μας πειράζει. Κοίταξε, μπορείς να πάρεις και πλήρες, έτσι, αρκεί να μην ξεφύγεις από ποσότητα. Μπορώ να βάλω λίγη ζαχαρίτσα από πάνω? Όχι. Μπορώ να βάλω λίγο μέλι από πάνω? Δυστυχώς, όταν μιλάμε για πρωτεϊνική δίαιτα, το μόνο πράγμα που δεν μπορούμε να βάλουμε είναι άμυλα και ζάχαρα. Αντιθέτως, μπορούμε να βάλουμε λίπος. Δηλαδή, μπορούμε να φάμε μπέικον. Αλήθεια? Ναι. Μπορούμε πάμε να φάμε χοιρινό, μπορούμε να φάμε μοσχάρι. Πάμε πρωινό. Δηλαδή, στο πρωινό μπορούμε να φάμε μια ομελέτα. Έτσι. Μπορώ να βάλω τόστ στο πρωινό? Όχι. Δεν μπορούμε να. Δυστυχώς, ναι, σε αυτό το πλάνο που θα είναι μόνο για 3 ημέρες και το θέλουμε για να δώσουμε επιτάχυνση στο μεταβολισμό, πρέπει να βάλουμε πρωτεΐνες και λίπος. Πολύ ωραία. Αυγό ή πρωινό. Το λίπος είναι και τη καλύτερη ποιότητα, τότε είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Τέλεια. Θέλουμε λοιπόν π.χ. αυγουλάκια στο πρωινό μας, έτσι. Κάτι εύκολο. Ήδη αυγουλάκια και μία ομελέτα, σωστά? Ναι, θα ήταν κάτι βασικό. Okay. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να φάει και το τυρί, ας πούμε. Δεν θα ήταν άσχημη επιλογή. Τα λαχανικά. Θα πρέπει να προσέξουμε να μην φάμε αυτά που έχουν πάρα πολλά άμυλα, σαν να λέμε αρακά, πατάτα, πατζάρια. Αυτά θα πρέπει να τα αποφύγουμε σε μια πρωτεϊνική δίαιτα. Οι πρωτεϊνικές δίαιτες είναι καλές όταν ακολουθούν κρεπάλες.
Δηλαδή, μετά τις κρεπάλες των γιορτών. Για τρεις μέρες μετά. Μετά από ένα τριήμερο που ξεφύγαμε. Μετά από τέτοιες καταστάσεις, καλό είναι 2-3 μέρες να κάνουμε μια πρωτεϊνική για να αδειάσουμε τι. Να αδειάσουμε αυτή την περιττή ενέργεια. Μην μου κουράζεις το μυαλό μου, δεν θέλω τόσα πολλά πράγματα. Πρωινό αυγουλάκι. Ναι. Ενδιάμεσα γιαούρτι. Να το πω απλά. Εάν κάνουμε 4 με 5 γευματάκια μέσα στην ημέρα, ναι, που να περιέχουν πράσινα φυλλώδη λαχανικά σε μικρή ποσότητα. Πες μου, πάμε να μου το πεις. Οτιδήποτε, μαρούλια, λάχανα, αγκουράκια, κολοκυθάκια. Τέλεια. Έτσι. Βρασμένα ή άβρασα. Μπράβο, μπράβο, ναι, δεν μας πειράζει το πώς θα είναι. Ομα. Δεν μας πειράζει αν θα έχουν ελαιόλαδο. Έτσι, δεν μας πειράζει ακόμη και αν θα έχουν βούτυρο. Mm-hmm. Τι θα τα συνοδεύει? Ψάρι, κρέας, πουλερικά, τυρί και αυγά. Δυστυχώς είναι πολύ περιορισμένες οι επιλογές. Ένα, δύο, τρία έχουμε δει μέχρι τώρα. Τέταρτο γεύμα. Όσα γεύματα θέλουμε, θα έχουμε αυτή την ποιότητα. Δεν θα αλλάξουμε τίποτα σε αυτή τη. Τρεις μέρες. Δηλαδή έχουμε αυγουλάκι, μπαρίτσα ή γιαούρτι. Κρέας, ψάρι, πουλερικά, αυγό. Θαλασσινό. Τυριά. Έτσι. Μπορούμε να τα βάλουμε. Το γάλα δυστυχώς όχι. Εντάξει. Πρέπει να προσέξουμε αν θα χρησιμοποιήσουμε γιαούρτι ή επιδόρπιο γιαουρτιού. Σωστό. Εκεί θα πρέπει να προσέξουμε τα ζάχαρα. Πρέπει να είναι κάτω από 5% τα ζάχαρα. Α, μπορώ να πάρω δηλαδή και να και γεύση όποια μου αρέσει, που μου αρέσει με μια φραουλίτσα. Ναι, και τώρα μάλιστα υπάρχουν και ανάλογα επιδόρπια που μπορεί να έχουν και εξτρά πρωτεΐνη. Πολύ ωραία. Θέλουμε. Ναι. Και τι απώλεια βάρους θα έχω στις τρεις μέρες? Δεν μας ενδιαφέρει με αυτή τη δίαιτα το βάρος. Ναι. Μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα να μην χαλάσουμε την ισορροπημένη διατροφή που είχαμε. Κάνουμε μια τέτοια δίαιτα ή όταν έχουμε αποθηκεύσει λίγο παραπάνω νεράκι, το οποίο πώς αποθηκεύεται. Ή έχουμε φάει παραπάνω αλάτι ή φάγαμε παραπάνω άμυλα και ζάχαρα που αποθήκευσαν μαζί τους νερό. Μάλιστα. Σίγουρα θα χάσουμε βάρος, αλλά δεν θα είναι αντικειμενικό βάρος. Θα είναι κυρίως γλυκογόνο και νερό που έχουμε αποθηκεύσει στο σώμα μας. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό είναι μια τύπου δίαιτα express. Ναι, είναι ένα τύπο. Και ούτε τύπου δίαιτα στην ουσία. Ναι. Είναι ένα τρίκ για να μπορούμε να ξεφορτώσουμε την επιπλέον ενέργεια που αποθηκεύσαμε σε ένα Σαββατοκύριακο που ξεφαντώσαμε ή μετά από γιορτές. Εγώ στο συνεχίζω και οκ, την έχω κάνει την τριήμερη, υποτίθεται, πώς να το πω, τριήμερο από τοξίνωση. Μπράβο. Έτσι από λίγα πράγματα. Όχι από τοξίνωση. Γιατί αυτό να πούμε ότι είναι μύθος. Α. Σε ένα αστικό περιβάλλον είναι πολύ δύσκολο να αποφύγουμε τις τοξίνες. Τις αναπνέουμε, τις πίνουμε στο νερό μας, έτσι, περνάνε με χιλιάδες τρόπους στον οργανισμό μας. Όμως, αν αποφύγουμε το ζωικό λίπος, θα αποφύγουμε ένα μεγάλο μέρος από τοξίνες. Γιατί? Όπως και στα ζώα, έτσι και σε εμάς, ο οργανισμός αποθηκεύει τις τοξίνες στο λιπόδι ιστό, δυστυχώς. Όσο πιο πολύ λοιπόν ζωικό λίπος τρώμε, τόσο πιο πολλές τοξίνες παίρνουμε. Σωστό και αυτό. Ναι. Να σε πάω τώρα και κάπου αλλού που θέλω να το συζητάμε σε κάθε εκπομπή, γιατί είναι πολύ βασικό και το θεωρώ και για μένα. Μόνο σαφιά. Πολύ ωραία. Η ψυχολογία. Δεν κουνιέται η ζυγαριά. Δεν κουνιέται η ζυγαριά. Δεν κουνιέται που να χτυπιέσαι κάτω. Βάζουμε μια ώρα περπάτημα την ημέρα. Μια ώρα. Ναι. Βασικά, με τη ζυγαριά περιμένουμε πράγματα που πολλές φορές δεν ταιριάζουν με την πραγματικότητα. Θέλουμε να χάσουμε περιττό βάρος. Γιατί το λες αυτό? Γιατί το λέω. Γιατί ένας άνθρωπος μπορεί πολύ εύκολα να χάσει νερό, να χάσει 3-4 κιλά, στη ζυγαριά δηλαδή, και να μην έχει αλλάξει τίποτα πάνω του. Αυτό μπορεί να τον ξεγελάσει, ότι για να δει τελικά μια διαφορά πρέπει να χάσει 20 κιλά. Ενώ δεν είναι έτσι. Γιατί αν θα χάσει κάποιος 5 κιλά λίπος, θα καταλάβει αμέσως διαφορά. Πάντα το και τρομακτική αυτό. Διαφορά. Μην κοιτάς τη ζυγαριά, πέταξε τη. Γιατί είσαι μόνος είναι που το λέω αυτό, πέταξε τη ζυγαριά. Τι λέω σε όλους. Εάν θέλετε να δείτε πώς είναι 5 κιλά σε λίπος, πρέπει να μπείτε σε ένα κρεοπωλείο και να ζητήσετε 5 κιλά χοιρινό λίπος. Είναι μια τρομακτική ποσότητα. Αν μπορούσαμε αυτό το πεντόκιλο να το αφαιρέσουμε από πάνω μας, θα βλέπαμε πραγματικά μεταμόρφωση στον εαυτό μας. Πω πω, με τρέλανες τώρα. Κάτσε λίγο για να το σκεφτώ αυτό, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, να πάμε όμως στο zoomomorpha.gr να δούμε τι μας λέει ο γλυκός μας ο Βασίλης και εσείς να στείλετε όλες τις απορίες και τις ερωτήσεις που έχετε στο zoomomorpha και στο Facebook. Ακολουθήστε μας παντού. Ανάσα και επιστρέφω. Το zoomomorpha.gr σας προτείνει κάθε στιγμή με ένα κλικ. Διασκεδάζουμε, δοκιμάζουμε, κερδίζουμε, κουβεντιάζουμε, τριγυρίζουμε.
zoomaomorpha.gr. Εγώ για την γυμναστική μου έχω άλλες μπάρες. Αρτίνα. Γύρισα, είδες τι γίνεται. Στέλνουν ερωτησούλες, κάνουν, αλλά μου πες, κάτι μου πες σήμερα. Μου λες όχι ερωτήσεις. Ναι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε να δώσουμε μερικά tips σε αυτούς που μας βλέπουν για να τους κάνουμε τη ζωή τους πιο εύκολη. Για να ζουν πιο όμορφα, μαράκι μου. Θα ζουν πιο όμορφα, αλλά θέλω να σε ρωτήσω κάτι πολύ σημαντικό που πες μου τώρα, ποια τηλεθεάτρια ή τηλεθεατής δεν το τραβάει στη ζωή του. Τι πράγμα. Εγώ θα φάω το βραδινό μου. Έλα όμως που τις περισσότερες φορές θέλω και ένα γλυκάκι. Mm. Να μου πεις, άμα δεν το έχεις στο σπίτι, δεν θα το φας το γλυκάκι. Άμα δεν βγεις έξω, πάλι δεν θα το φας. Άμα δεν το σκεφτείς, δεν θα το φας. Τι να κάνω. Πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν, πότε είναι η στιγμή να φάμε ένα γλυκάκι? Το βράδυ, την ώρα που έχω τελειώσει και έχω χαλαρώσει. Ναι, όχι. Δυστυχώς είναι η χειρότερη στιγμή. Ναι, ή θα πάω να κοιμηθώ. Το βράδυ είναι η χειρότερη στιγμή για μα να φάμε γενικότερα άμυλα και ζάχαρα. Όχι μόνο γλυκά, ακόμη και φρούτα. Δεν είναι η καλύτερη ώρα το βράδυ να τα φάμε. Ναι. Mm. Το γλυκό, εάν είναι σε μια λογική ποσότητα, έτσι, και εννοείται πρέπει να προσέξουμε και τη συχνότητα που θα το κάνουμε αυτό. Δεν μπορούμε να το κάνουμε παραπάνω από μια φορά την εβδομάδα και να μην τρέχει τίποτα. Αλλά αν το κάνουμε μια φορά την εβδομάδα, μπορεί να είναι όσο πατάει η γάτα η ζημιά που θα κάνουμε. Στην ουσία, τι πρέπει να κάνουμε? Μιλάγαμε πριν για πρωτεΐνες. Εάν έχουμε ένα γεύμα με άπαχες πρωτεΐνες, σαν να λέμε ψαράκι, κοτοπουλάκι, γαλοπούλα, ασπράδι από αυγό, άπαχες πρωτεΐνες και γλυκό, σημαίνει ότι το γλυκό θα αφομοιωθεί δύο φορές πιο αργά. Τι σημαίνει αυτό για μας? Πρακτικά, ότι θα προλάβουμε να κάψουμε το μεγαλύτερο μέρος από αυτό. Καλό είναι να μην ακολουθεί το γλυκό γεύματα που έχουν άμυλα και ζάχαρα, δηλαδή να μην φάμε το γλυκό μετά από μακαρονάδα, να μην φάμε το γλυκό μετά από ρύζι, μετά από πατάτες, μετά από πίτες, ψωμιά, τέτοια πράγματα. Και καλό είναι επίσης να μην το φάμε ποτέ όταν πεινάμε πολύ. Θα μας δημιουργήσει ένα φαύλο κύκλο και θα μας ανοίξει την όρεξη. Ωραία. Μη μου πεις άλλα. Εδώ θα σε έχω συνέχεια, το ξέρω. Ναι, Βασίλη, για ό,τι χρειαστούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Διατροφικές συμβουλές έξυπνες, σωστές και υγιεινές για να ζούμε όμορφα. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Παρακαλώ. Μην ξεχνάτε, zoomeomorpha.gr.